Κύριε Κιούση, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε και κύριε Κωτάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε. Δώστε μας μια εικόνα, κύριε Κιούση, πώς είμαστε σε ό,τι αφορά τα λεωφορεία. Μα την εικόνα την έδωσε ο κύριος Κικίλιας, πιστεύω, πριν από λίγη ώρα, όταν λέει ότι θα ξαναμπεί η χώρα, θα έχει ήδη μπει στα κόκκινα και θα περάσουμε πάλι σε απαγόρευση μετακινήσεων, διατροφής, εργασίας και όλες τις απαγορεύσεις που έχει επιβάλει η κυβέρνηση λόγω της μη εφαρμογής πραγματικά μέτρων για την υπεράσπιση της υγείας του λαού μας. Αυτά είναι τα μέτρα, αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί δυστυχώς σήμερα και θα δούμε πώς θα ξημερώσει η αυριανή μέρα και τι μέτρα ακριβώς θα πάρουν. Ειδικά σε ό,τι αφορά το δικό σας το χώρο, το χώρο των μέσων μαζικής μεταφοράς, τι έγινε το προηγούμενο διάστημα και τι θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει, κύριε Κιούση? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Πογιόπουλε, τα είπαμε και την άλλη φορά, δεν έχει κάνει τίποτα η κυβέρνηση που να βελτιώνει τις συνθήκες μετακίνησης των ανθρώπων που πηγαίνουν στη δουλειά τους ή για τις ανάγκες μετακίνησης και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, τις δύο αυτές μεγάλες πόλεις. Δεν έχει πάρει το παραμικρό μέτρο για να πυκνώσουν τα δρομολόγια. Δεν έχει ακούσει το παραμικρό από τις προτάσεις που κάνουν οι εργαζόμενοι στο πώς μπορεί να πυκνώσει τα δρομολόγια, πώς μπορεί να επιδιορθώσει τα λεωφορεία που είναι με μικροβλάβες ακινητοποιημένα. Δεν έχει ακουμπήσει το παραμικρό στο να λύσει προβλήματα, παρά μόνο να εφαρμόσει αυτό που είχε εδώ και πολλά χρόνια σχεδιασμένο, όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενες, στο πώς θα οικονομήσουν κάποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν μπαίνει θέμα δηλαδή προστασίας της υγείας των ανθρώπων, αλλά καθαρά το ζήτημα προστασίας της τσέπης κάποιων επιχειρηματίων. Είναι καθαρό. Και αυτό πρέπει να αρχίσει να το συνειδητοποιεί ένας κόσμος δηλαδή. Όταν λέτε μικροπαρεμβάσεις, μικροβλάβες κτλ., πόσα αυτοκίνητα σε ό,τι αφορά το δικό σας το χώρο, πόσο στόλος από τα μπλε λεωφορεία ανήκει σε αυτή την κατηγορία? Θα σας πω. Και παρότι από χτες νομίζω υπάρχει ένα ζήτημα περί ψεμάτων, αλληλοκατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με τη Νέα Δημοκρατία για το ποιος λέει ψέματα ίσως περισσότερα από τον άλλον. Το ότι κατηγορούνται και οι εργαζόμενοι όταν λέμε ότι μπορούν να βγουν 400 οχήματα το αργότερο σε 30 μέρες να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, γιατί είναι περίπου 150 με 170 αυτοκίνητα που μπορούν σε μια εβδομάδα να επισκευαστούν και να βγουν. Και βγαίνει ο κύριος Καραμαλής, ο Υπουργός Μεταφορών, και λέει ότι λέμε ψέματα. Αν λέμε ψέματα, τον περιμένω εγώ σε συγκεκριμένο αμαξοστάσιο αύριο να τα δούμε από κοντά τα λεωφορεία αυτά, για να δούμε ποιος λέει ψέματα τελικά στον κόσμο. Επαναλαμβάνω ότι μπορούμε μέσα σε ένα μήνα, αρχής γενομένης από αύριο, αν θέλετε από Δευτέρα, για να έχουν και το χρόνο που θα μπούμε και στην ολοκληρωτική καραντίνα πλέον, να μπούμε να φτιάξουμε τα λεωφορεία τα 150-170 που μπορούν να φτιαχτούν μέσα σε μια εβδομάδα και μετά να δούμε και τα υπόλοιπα 200, μιλάω για λεωφορεία της ΟΣΥ πάντα, που μπορούν να επισκευαστούν και να βγουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Αλλά κύριε Μπογιόπουλε και κύριε Κωτάκη, δεν είναι μόνο τα λεωφορεία, είναι και ο ηλεκτρικός, είναι και το μετρό. Δεν μπορεί να λέμε ότι βάζουμε 100 οχήματα των ΚΤΕΛ για να εξυπηρετήσουν, να βοηθήσουν, να ενισχύσουν, αν θέλετε, τη δρομολόγηση, την ώρα που στον ηλεκτρικό γίνεται χαμός από το πρωί μέχρι το βράδυ. Με 12 λεπτά, 13 λεπτά και 15 λεπτά, πώς το λένε, χρονικές αποστάσεις των δρομολογίων. Και να έχουν το θράσος. Σήμερα άκουγα στον κύριο Χατζηνικολάου το πρωί, τον πρόεδρο, τον κύριο Γκόλια, και να λέει ότι δεν υπάρχει συγχρονισμός, δεν υπάρχει συνωστισμός παρά μόνο σε 30-40 δρομολόγια. Μα μας δουλεύουν και μέσα στα μάτια μας, έλεος δηλαδή. Σε ό,τι αφορά το να δοθούν χρήματα για να πάρθουν ανταλλακτικά, για να γίνουν επισκευές, για να υπάρξουν αναλώσιμα, αυτή τη διαδικασία είναι και χρειάζεται να γίνει κανένα συνέδριο, χρειάζεται να γίνουν εκλογές? Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Τι λέτε, κύριε Μπογιόπουλε, τι πρέπει να γίνει, να ευθυγραμμιστούν οι πλανήτες, τι πρέπει να γίνει δηλαδή. Έχει συνεργάτες η εταιρεία που αγοράζει ανταλλακτικά, βέβαια τα τελευταία χρόνια δεν τους πληρώνει τακτικά και κάποιοι αντιδρούν, αλλά υπάρχουν συνεργασίες με μια σειρά, πώς το λένε, εμπορικά καταστήματα στην Ελλάδα, αντιπροσωπείες που μπορούν να αγοράσουν ανταλλακτικά. Τι να λέμε τώρα, ότι μένει λεωφορείο μέσα δικό μας και πραγματικά γίνεται, πώς να το πω, και προβοκάρεται ουσιαστικά η εταιρεία και οι εργαζόμενοι της από μια πόρτα, γιατί δεν μπορεί να φτιαχτεί, δεν έχει, πώς το λένε, μια βίδα να βάλει ο τεχνίτης μας. Αν είναι δυνατόν δηλαδή, και να μας κατηγορούν ότι λέμε και ψέματα, να πάμε να τους περιμένουμε, όχι πέρα τζάδα μαζί με τους αυλικούς, τους συνδικαλιστές της ΛΑΚΕ και της ΠΑΣΚΕ στα αμαξοστάσια, να έρθουν στους εργαζόμενους
να φέρουν και τα κανάλια και να έχουμε ζωντανή σύνδεση και να δούμε. Φτιάχνονται τα λεωφορεία, έχουν ανταλλακτικά, υπάρχουν τεχνίτες να τα φτιάξουν. Γίνονται απολυμάνσεις τα βράδια, γιατί και εκεί μας έχουν πει ότι λέμε ψέματα. Εμείς λέμε δεν γίνονται και εκείνοι λένε ότι γίνονται. Απολύμανση μπορεί να γίνει όταν αλλάζει ο οδηγός με οδηγό στην εθνική άμυνα στον δρόμο. Πότε θα μπορέσει να απολυμάνει το χώρο του οδηγός? Πόσοι οδηγοί λείπουν από τα λεωφορεία, κύριε Κιούση? Εξαρτάται για πόσα λεωφορεία μιλάμε, κύριε Μπογιόπουλε. Η Αθήνα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί, και δεν μιλάω για συνθήκες πανδημίας, μιλάμε για συνθήκες normal. Δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί αν δεν είναι τουλάχιστον 1400 με 1500 οχήματα, λεωφορεία και τρόλεϊ, λέω. Συν βέβαια το δίκτυο των τριών γραμμών του μετρό και του τραμ. Δεν μιλάμε δηλαδή για να πούμε ότι κάνουμε πραγματικά μια αξιόλογη συγκοινωνία για κάτω από 1400 οχήματα. Και αυτή τη στιγμή πόσα υπάρχουν? Στην καλύτερη περίπτωση η ΟΣΥ μπορεί να βγάλει σήμερα που μιλάμε 900, στην καλύτερη των καλύτερων περιπτώσεων. Και βεβαίως αυτά που βγαίνει και λέει καθημερινά η κυβέρνηση με τα παπαγαλάκια της, με τα 100 λεωφορεία του ΚΤΕΛ, ότι και καλά έχουν μπει και ενισχύουν τις γραμμές. Και αν υποθέσουμε ότι τα είχαμε αυτά τα λεωφορεία, πόσοι οδηγοί θα χρειάζονταν και πόσοι είναι αυτή την ώρα? Το λέω γιατί εδώ υπάρχει και το αντίστοιχο με τις ΜΕΘ. Γιατί μάλλον οι ΜΕΘ στα μυαλά ορισμένων δουλεύουν μόνες τους, αλλά χρειάζονται 5, λέει. Με βάση την επιδημιολογία που τις σπουδάζουν και την εντατικολογία που τις σπουδάζουν 2 χρόνια οι γιατροί. Πριν από λίγες μέρες, κύριε Μπογιόπουλε, βγήκε η προκήρυξη για προσλήψεις, οι οποίες υπολείπονται κατά πάρα πολύ των αναγκών. Ιδιαίτερα στο κομμάτι οδηγών και τεχνικών. Πόσες? Δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, δεν πρέπει να ξεπερνάνε τις 350 για την ΟΣΥ, και βεβαίως και κάποιες προσλήψεις στη Στασί, που και εκεί οι συνάδελφοι έχουν προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Και μια πεντακοσαριά πρέπει να λες μαζί. Περίπου, ναι, τόσες είναι, και άλλες 500 λέει ότι θα είναι οι προσλήψεις που θα γίνουν μέσω των ΚΤΕΛ. Αν ακόμα και να προσθέσουμε τα δύο αυτούς αριθμούς, πάλι υπολείπονται από τους 2,5 με 3.000 εργαζόμενους που χρειάζονται για να καλύψουν όχι απλά το νούμερο, να καλύψουν άδειες, αναπαύσεις, τα ωράρια. Αυτό το νούμερο που μας λέτε. Τώρα να δουλεύει 30 και 31 μέρες. Αυτή η έλλειψη που μας λέτε τώρα είναι προπανδημίας. Βεβαίως. Έχει φτάσει ποτέ, είχατε φτάσει ποτέ σε 3.000 εργαζόμενους? Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. 3.000 εργαζόμενους είχατε ποτέ, επί ΕΑΣ? Όχι, επί ΕΑΣ ήταν 11.000 εργαζόμενοι, κύριε Κωτάκη. Δεν ήταν, τότε μιλάγαμε για 1.900 λεωφορεία στην κίνηση, 2% ο στόλος. Ναι. Τα χρόνια εκείνα. Δεν υπήρχε και το μετρό, δεν υπήρχε σταθερή τροχιά, δεν υπήρχε καθόλου. Οπότε έχει πει μεγάλο αυξημένο συγκοινωνιακό έργο, δηλαδή. Βεβαίως. Ένα τμήμα μεγάλο έχει φύγει, το οποίο θα έπρεπε να έχει μεταφερθεί στις περιοχές που μένουν ακάλυπτες, όπως οι περιοχές του Πειραιά τώρα με τις 4 σταθμούς που εξυπηρετεί η γραμμή 3, που έκανε την προέκτασή της εκεί, Κορυδαλό, Νίκαια, που πάει προς Πειραιά. Και έχουμε κόψει τις γραμμές από πάνω, ΒΓ18 του περάματος. Έχουμε κόψει περιοχή, γραμμή τοπική. Και έχουμε αφήσει μόνο το τρόλεϊ, το 21, και εκεί πραγματικά αναστενάζει ο κόσμος. Εκεί να πάει ο κύριος Υπουργός και ο κύριος Γκόλιας να δούνε. Ο συνωστισμός είναι μόνο σε 4-5 λεωφορεία, όπως μας λέει. Καινούργιο λεωφορείο από πότε έχει να έρθει, κύριε Κιούση? Από το 2008. Μάλιστα. Και να ρωτήσω για κάτι τελευταίο. Αυτό με τα ΚΤΕΛ έχει βοηθήσει την κατάσταση? Και πόσο έχει κοστίσει, αν έχετε υπόψη? Σε πρώτη φάση, με τους δικούς της υπολογισμούς, η κυβέρνηση θα ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια για να συμμετάσχει όταν θα ολοκληρωθεί αυτό, στα 200 οχήματα δηλαδή που θα μπει το ΚΤΕΛ μέσα, για την αγορά τους, την ενίσχυσή τους, την πίστοσή τους, την αποπληρωμή τους, οχημάτων και εργαζομένων, βέβαια με πρώτα τους εργοδότες, θα ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια. Φανταστείτε ότι ένα όχημα του κουτιού δεν κοστίζει πάνω από 200-230 χιλιάρικα να το πάρουμε ολοκένουργο. Φανταστείτε λοιπόν, κάντε τη διαίρεση του 40 εκατομμύρια με το πόσα οχήματα θα είχαν έρθει αν είχαν προβλέψει την αγορά τους. Όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση, για να είμαστε και δίκαιοι, και οι προηγούμενοι που αγρονιγόραζαν όλο το διάστημα. Κάνω και μια άλλη διαίρεση, γιατί έχω εδώ μπροστά μου την ανακοίνωση του Υπουργείου. Παρακαλώ. Που λέει ότι από τον Ιούνιο του 19 μέχρι το Μάρτιο του 20, προπανδημίας είναι τα στοιχεία αυτά, είχαν δώσει, λέει, 5,7 εκατομμύρια για ανταλλακτικά, και από το Μάρτιο, λέει, στην πανδημία, μέχρι τώρα έχουν δώσει 7 εκατομμύρια. Δηλαδή, με αυτό που μας λέτε τώρα, είναι 6, 7, 42
με τα λεφτά που δίνουν για τα ΚΤΕΛ θα μπορούσαν να έχουν δώσει 6 φορές εκείνα τα οποία έχουν δώσει για να υπάρχουν ανταλλακτικά για τα λεωφορεία που λέτε εσείς ότι είναι παρκαρισμένα. Ακριβώς, ακριβώς. Βεβαίως, βεβαίως. Μα ο στόχος, κύριε Μπογιόπουλε, δεν είναι να εξυπηρετήσουν πραγματικά τις ανάγκες μετακίνησης του λαού της Αθήνας αλλά και της Θεσσαλονίκης, γιατί τα ίδια γίνονται και εκεί. Σκοπός είναι πώς θα εφαρμόσουμε την πολιτική που λέει απελευθέρωση των μεταφορών, που μέσα εκεί. Σε αυτή την πολιτική περιλαμβάνεται και η απελευθέρωση των αστικών συγκοινωνιών, να περάσουν τμήματα μεγάλα, φιλέτα να το πούμε καλύτερα, στα ιδιωτικά κεφάλαια. Αυτό είναι. Κύριε Κιούση, θα σας χρειαστούμε για τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε όποτε πολύ. Θέλετε, καλό βράδυ και τους δύο ακροατές σας. Γεια σας.